μαζί με τη Γιώτα θα πάμε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μία σύνδεση που αφήσαμε στη μέση, θα συναντήσουμε εκεί, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση που επιχειρήσαμε να ανοίξουμε από Ιαπωνία. Επανερχόμαστε πάλι στο λιμάνι με τον κύριο Γιάννη Σταματίου. Κύριε Σταματίου, με ακούτε τώρα? Βεβαίως, πολύ καλά. Την καλησπέρα μου, πώς είστε, πολύ τι καλά. Κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι μέσα στην πανδημία έχουν επηρεαστεί. Έχει επηρεαστεί η οικονομία, έχουν επηρεαστεί επιχειρήσεις, ο τουρισμός, αλλά και πολλές δραστηριότητες, όπως η ερασιτεχνική αλεία. Θέλω να σας ρωτήσω, πόσο έχετε επηρεαστεί? Τι να σου πω, μας έχει κόψει τη ζωή. Πάντως, σε καμία περίπτωση μην περιμένουν να τους πω ευχαριστώ πολύ για τη φυλακή που μας βάλαν. Σε καμία περίπτωση, διότι κάτι πράγματα ανεξήγητα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιον εμποδίζω εγώ τώρα, αν πάρω το καΐκι μου, μάλλον ένα φιλαράκο, άντε δύο, με 10 μέτρα καΐκι, να φύγω από εδώ και να πάω να κάνω μια καθετή. Συνταξιούχος είμαι. Όλη μου τη ζωή δούλευα, 50 χρόνια, και ήταν το όνειρό μου να βγω στα γεράματα, αν καταφέρω να πάρω μια βαρκούλα. Και μου στείλε ο Θεός, το δούλεψα, και μου στείλε αυτό το καΐκι. Και τώρα με φυλακίσανε. Ακούστε το παράδοξο. Βγαίνουν για ψάρεμα καϊκάκια, λέει, που είναι μέσα στο λιμάνι, μέχρι 8 μέτρα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βγαίνει δηλαδή ο άλλος που είχε ένα καϊκάκι 8 μέτρα, 5, 4, 3 και δεν βγαίνει το δεκάμετρο. Ο λόγος δεν τον καταλαβαίνω. Και ας βρεθεί ένας από αυτούς, αλλά να είναι νοήμων, να μου εξηγήσει το λόγο. Εγώ το κόβεις, το καταλαβαίνω. Μου κάνανε και σήμα τώρα να πάω να κάνω το εμβόλιο. Και βεβαίως θα πάω να το κάνω. Θα συμμορφωθώ. Ποιος είμαι εγώ που δεν συμμορφωθώ με όλους? Αλλά ας βρεθεί ένας να μου δώσει μια λογική εξήγηση, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ τα 65 θα τα ξαναπεράσω? Ας μου πούνε ένα σοβαρό λόγο που, κύριε Σταματίου, εσάς δεν σας αφήνουμε να πάτε στο ψάρεμα, γιατί αυτός είναι ο λόγος. Πόσους μήνες δηλαδή, κύριε Σταματίου, έχετε να τώρα, βγείτε έτσι, να πάρετε το K6 και να βγείτε στα ανοιχτά? Τώρα κοντεύουμε το εξάμηνο, έτσι. Φανταστείτε ότι για να πάω στο Καρνάγιο και να επισκευάσω, κάθε χρόνο κάνω μια συντήρηση στο καΐκι, για να πάω εκεί πληρώνω να μπω, να βγω και τις μέρες που θα είμαι έξω, και για να πάω από το Καρνάγιο εδώ ζητάς ειδική άδεια να περπατήσεις δηλαδή με το καΐκι μέσα στο λιμάνι 1500 μέτρα, παίρνεις ειδική άδεια από το λιμεναρχείο. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, να δεχτώ ένα σοβαρό λόγο, το καταλαβαίνω. Κύριε Σταματίου, πόσοι ερασιτέχνες αλείς είστε εκεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο Ηράκλειο? Πάρα πολλοί είναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν τους δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουν. Εμένα αυτή την τιμή που μου κάνετε, και σας ευχαριστώ πολύ, να το βγάλουμε παρά έξω βέβαια. Τι να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλων των συναδέλφων, έτσι, των ερασιτεχνών. Σας λέω ότι υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση. Ξέρετε τι είναι? Αυτό το καΐκι πληρώνει τεπαΐ. Ξέρετε τι είναι τα τεπαΐ? Τέλη κυκλοφορίας θαλάσσια. Λες και μας φτιάχνουν σηματοδότες, λες και μας έχουν διαγραμμίσει στο πέλαγος, λες και άμα έχει φουρτούνα θα διώξει το ρεμορκό να μας κάνει πιο δρόμο. Πληρώνουμε λοιπόν. Ναι, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πληρώνουμε. Να πληρώνουμε και να πηγαίνει καλά το κράτος. Μάλιστα. Αλλά εξηγήστε μου το λόγο που δεν με αφήνουν να πάω να πάρω ένα καθαρό αέρα. Με έχουν κλειδωμένο εδώ μέσα. Με φυλακίσαν για το καλό μου. Να θυμηθούμε τώρα και το τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Κύριε Καραΐσκο, εγώ τι να ευχηθούμε εδώ να τα επιδημιολογικά δεδομένα να το επιτρέψουν, να υπάρχει μια άρση των περιορισμών. Μα δεν είναι τώρα να σοβαρευτούμε. Μην να σοβαρευτούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θέλω, όχι, τη δουλειά της κυβέρνησης θα κάνει. Εγώ θέλω μια κυβέρνηση η οποία να κοιτάει σοβαρά προβλήματα. Μην ασχολείται με τον Ξμπεζάρα και ψευτοπράγματα. Θέλω για σοβαρά. Κύριε Καραΐσκο, πολύ κλάδι περισσότεροι. Έχετε δίκιο, ακόμα και χόμπι. Σταματίου, με συγχωρείτε. Έχουν επηρεαστεί, πολύ κλάδι, πολλές δραστηριότητες, πολλά χόμπι. Εγώ εύχομαι να το επιτρέψουν τα δεδομένα. Το καταλαβαίνω και τους βγάζω το καπέλο. Να βγείτε προς τα έξω. Καπέλο, τους έχουν πέσει πολλά μαζεμένα. Εγώ τους παραδέχομαι, γιατί σε πάρα πολλά σημεία οι άνθρωποι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει το χέρι τους. Κύριε Σταματίου. Τελευταία ερώτηση. Οι υπαλλήλοι τους. Η ψαριά θα ήταν καλή αν βγαίνατε προς τα έξω. Βεβαίως. Αυτή την εποχή δηλαδή έχει. Γίνεται, παιδιά.
Εντάξει, τώρα αυτήν τη συγκεκριμένη εποχή, ναι, τα ψάρια είναι, πώς το λένε, είναι, θα γεννήσουν, και είναι αυγωμένα που λέμε εμείς. Ναι. Και είναι μικρές οι επιδιώξεις μας και μικρά τα ψαράκια που θα βγάλουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που πάντα είχαμε. Πάντα βγαίνει ο Μεζές, ευχαριστώ. Βέβαια, ο Μεζές, έχετε δίκιο, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει.